Τι να πει κανένας τέτοιες μέρες δύσκολες και στο μυαλό που σβουράει και μας παίρνει τούτο εκείνο το ένα το άλλο από εδώ και από εκεί, πότε να πονέσουμε, πότε να φοβηθούμε, πότε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Και από την άλλη μεριά έρχεται η καρδιά να προσπαθήσει να μας βάλει σε εκείνον τον δρόμο που δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από φως. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την Εκκλησία που έχει να κάνει με το φως. Φως πολύ, χαρά πολύ, Θεός πολύς. Γιατί σήμερα γιορτάζει ένας Άγιος που πάλεψε να έχει φωτεινή την καρδούλα του. Πάρα πολύ πάλεψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ασκητής στο Άγιον Όρος και λένε οι σύγχρονοί του, όταν τον έβλεπαν, λέει, να περπατάει στα μονοπάτια του Αγίου Όρους, τον άκουγαν συνέχεια να λέει δύο φράσεις. Υπεραγία Θεωτό και φώτισο, υπεραγία Θεωτό και φώτισό μου το σκότος, και υπεραγία Θεωτό και δίδαξέ με να προσεύχομαι. Το έλεγε, το ξανάλεγε, το έλεγε, το ξανάλεγε. Και την ίδια στιγμή ασκούσε μέσα του την ταπείνωση, ότι ήταν ο τελευταίος από τους μοναχούς, ότι ήταν ο έσχατος των μοναχών, ενώ φώναζε στην Παναγία να του φωτίσει το σκοτάδι και να τον μάθει να προσεύχεται κάθε βράδυ που γονάτιζε και έπιανε το κομποσχήνι, για να προσευχηθεί. Έλαμε, λέει, το καλύβι του μέσα στη νύχτα, σαν να είχε κρυφτεί μέσα στο καλύβι ο ήλιος ολόκληρος. Έλαμπαν όλα, φωτίζονταν όλα. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε καταφέρει να μάθει να προσεύχεται. Είχε φωτίσει το νου του και είχε ενώσει το νου με την καρδία του, με την καρδιά του. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, γιατί ιδιαίτερα τον αγαπάω τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που μετέπειτα έγινε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να απαντήσει στους δυτικούς πως πραγματικά προσεύχεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός της Ανατολής και ποιες είναι οι διαφορές της Ανατολής με τη Δύση. Και θα ρω πως είναι πολλές οι διαφορές, και ας λέμε ότι είμαστε στο ίδιο Ευαγγέλιο και ας λέμε ότι διδαχτήκαμε από τον ίδιο Θεό και από τον ίδιο Χριστό. Και για προσέξτε λίγο, αυτές οι διαφορές φτάνουν μέχρι και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στην Ανατολή και στη Δύση. Και ακουμπάνε και δείχνουν και σε οδηγούν στους δρόμους τους αντίστοιχους. Άλλος ο δρόμος της Ανατολής, της Ορθοδοξίας, και άλλος ο δρόμος της Δύσης. Στη Δύση οι δάσκαλοι της Εκκλησίας
αληθόρησαν στην αρχή πολύ, αλλά μετέπειτα αγκάλιασαν πολύ την εξουσία. Την εξουσία για τους εαυτούς τους και την εξουσία από την ίδια την κρατική εξουσία από τους βασιλιάδες τους. Και αυτό τους έβγαλε άλλες σκέψεις, άλλες επιδιώξεις, άλλους στόχους, τον πλούτο. Αμύθιτος, λέει ο πλούτος της Καθολικής Εκκλησίας. Γιατί πίστεψαν ότι όσο πλουσιότερος γίνεται κάποιος, όσο πλουσιότερη γίνεται η Εκκλησία τους, τόσο πιο πνευματική γίνεται. Πόσο πολύ μπερδεύτηκαν και πόσο λάθος έβαλαν στις σκέψεις τους, στη ζωή τους, στους στόχους τους. Γι' αυτό και όποιος πήγαινε ή και πάει απέναντι στην Εκκλησία να πει οτιδήποτε, έφτασαν να φτιάξουν την Ιερή Εξέταση για να ελέγχουν, να δικάζουν και να καταδικάζουν οποιονδήποτε μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό από αυτούς. Έφτιαξαν τράπεζες, έφτιαξαν κράτος στο Βατικανό, έδωσαν στον πρώτο τους, στον Πάπα, απόλυτη εξουσία να κυβερνάει, αλλά ακόμα δυσκολότερο και ίσως θα τολμήσω να πω χειρότερο, να αποφαίνεται ότι αυτός είναι ο Χριστός επί της γης και ό,τι πει ο Πάπας είναι η πάσα αλήθεια. Φτιάξανε ναούς τεράστιους, τόσο τεράστιους που καφιόνται ότι τα καμπαναριά τους, λέει, ακουμπάνε τον ουρανό. Αν πάτε σε όποια μεγάλη πόλη της Δύσης, θα δείτε ότι οι ναοί τους ξεφεύγουν 10 και 15 και 20 και 30 φορές παραπάνω από το ψηλότερο σπίτι του κόσμου. Δεν υπάρχει πολυκατοικία που να φτάνει τόσο ψηλά όσο ψηλά φτάνουν οι ναοί τους. Γιατί έπρεπε να δείξουν δύναμη, πλούτο και εξουσία. Ποιος Θεός μπορεί να συμπορευτεί με αυτές τις αντιλήψεις και πώς μπορεί να ικανοποιηθεί ο απλός λαός βλέποντας τόσο πλούτο, τόση εξουσία, τέτοια μεγέθη στους ναούς και στα μοναστήρια. Γι' αυτό και δεν θα φύγω από τον πειρασμό που έχετε στο μυαλό σας, που μπορεί να έρθει η σκέψη, μήπως το κάναμε κι εμείς αυτό κάποιες στιγμές. Ίσως, αλλά σε εμάς όμως, η αγιοσύνη δεν περνάει από τη δύναμη, από την εξουσία, από το χρήμα, από τη σκέψη του ενός. Σε μας η αγιοσύνη βρίσκεται και φτιάχνεται και καλλιεργείται και ζυμώνεται στο πιο απλό κομποσχήνι, στο πιο τριμμένο ράσο, στον πιο ταπεινό πιστό και μοναχό και ιερέα και πατριάρχη. Γι' αυτό και έχουμε και θα έχουμε Αγίους οι οποίοι πάνω τους μπορεί και να μην έχουν ούτε μια δεκάρα, ούτε δεύτερο ράσο, ούτε καταθέσεις σε τράπεζες, ούτε μεγαλόπρεπες κουβέντες, παρά μόνο να κρύβονται σε γωνιές και εκεί να βρίσκουν το Θεό και αυτόν τον Θεό να μεταφέρουν και σε όλους εμάς. Θυμάμαι την ταπεινότητα της γιαγιάς μου
η οποία όμως είχε τόση αγάπη, είχε τόση απλότητα, είχε τόση ταπείνωση, έκανε τα πράγματα του Θεού με τόσο κέφι, με τόση όρεξη, αλλά δεν ξεχνούσε ούτε μια στιγμή του συνάνθρωπό της. Για μας, στην Ανατολή, η Εκκλησία ολοκληρώνεται στο όλοι μαζί. Η Εκκλησία σε μας στην Ανατολή ολοκληρώνεται κάθε φορά όχι στους 2, 3, 5, 10 καλούς χριστιανούς. Όχι, δεν μας φτάνει εμάς ούτε μόνο στο Πατριάρχης, ούτε μόνο στο Αρχιεπίσκοπος, ούτε μόνο στο 1, 2, 3, 5, 10 Άγιοι. Όχι, αν πάρουμε και όλους τους Αγίους, αλλά βγάλουμε απόξω το σύνολο των πιστών, όχι, δεν είναι Ορθοδοξία. Ορθοδοξία είναι όταν η Εκκλησία, όταν ο Παπάς, όταν και ο Πατριάρχης ακόμα, νοιάζεται και νοιαζόμαστε και παλεύει και παλεύουμε όλοι μαζί τι, τον και τον τελευταίο άνθρωπο πάνω στη γη. Δεν ησυχάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία αν δεν παλέψει, πονέσει, προσευχηθεί, ασκηθεί, ανοίξει την αγκαλιά της ο καθένας μας και ολόκληρη η Εκκλησία και για τον τελευταίο πιστό στο κάθε χωριό, στην κάθε ενορία, στην κάθε πόλη, στην κάθε Μητρόπολη, σε ολόκληρα τα Πατριαρχία, σε ολόκληρη την Οικουμένη. Εδώ νοιαζόμαστε και για τον τελευταίο πιστό. Και τον πιστό και για τον άπιστο. Για τον καλό και για τον αμαρτωλό. Για τον Άγιο και για εκείνον που κάνει όλες τις αμαρτίες. Για όλους αυτούς νοιάζεται, πονάει, αγωνιά, προσεύχεται, αγωνίζεται, διδάσκει, αγκαλιάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι για να μας δώσει όμως ούτε σοφίες, ούτε φιλοσοφίες, ούτε σπουδαίες εικόνες, ούτε σπουδαίους ναούς. Να μας μάθει να προσευχόμαστε και να μας μάθει να φωτίσουμε και να μάθουμε να εξηγώσουμε το Θεό για να φωτιστεί η ζωή μας, η ψυχή μας, το μέσα μας. Αν υπάρχει και ένας τελευταίος χωρίς να είναι φωτισμένος, η Εκκλησία θα πρέπει να συνεχίζει να παλεύει, να πονάει, να αγωνίζεται. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες, όχι, δεν είναι ο στόχος μας απλά να φτιάξουμε πιο μαύρη, πιο δυστυχισμένη, πιο φοβισμένη, πιο πονεμένη την κοινωνία μας με αυτά που έγιναν και γίνονται. Όχι, πιο φωτεινή πρέπει να παλέψουμε να την κάνουμε. Πιο δυνατή να παλέψουμε να την κάνουμε. Με προσευχή, με αγάπη και με νιάξιμο ο ένας για τον άλλον. Όχι κρίνοντας, ούτε κατακρίνοντας απλά αυτούς που φταίνε ή δεν φταίνε και τούτο και εκείνο. Αλλά γονατίζοντας, έλεγε ο Χεροπαΐσιος, ο χριστιανός το πρώτο που κάνει σε οτιδήποτε, αν είναι χαρά, έλεγε, γονατίζει να ευχαριστεί στο Θεό και τους συνανθρώπους. Αν είναι λύπη, αν είναι πόνος, αν είναι δυστυχία, ξαναγονατίζει
να προσευχηθεί, να προσευχηθεί, να προσευχηθεί, να προσευχηθεί για αυτόν και για όλους τους συνανθρώπους του. Έτσι θέλουν οι Άγιοι να πορευόμαστε, έτσι το ήθελε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που φαντάζομαι, το φανταζόμουν και όταν ήμουν στον Τρίλοφο, αφού ήταν αρχιεπίσκοπος τόσα χρόνια Θεσσαλονίκης, μπορεί να πέρασε και από αυτές τις ενορίες και αυτά τα χωριά. Όπως μπορεί να πέρασε και η Αγία Κιλίνα. Όπως πέρασε σίγουρα και ένας επόμενος σύγχρονος Άγιος, ο Παπαφώτης. Πέρασε, μου είπατε, από εδώ, από το χωριό αυτό και λειτουργήσε. Οι Άγιοι, λοιπόν, αφήσανε και αφήνουν τη χάρη τους, την ευλογία τους, την αγάπη τους. Ποια χάρη, τη δικιά τους? Όχι, όχι, δεν έχει δικιά του χάρη και ευλογία ο Άγιος. Του τη χαρίζει ο Θεός άφθονη όταν αυτός χαρίσει αγάπη, ταπείνωση, υπομονή στο Θεό και στο συνάδελφο. Τόσο απλά πορευόμαστε και τόσο απλά φτάνουμε στο Θεό και τόσο απλά μπαίνουμε και στον Παράδεισο. Θα συνεχίσουμε αυτές τις μέρες τις εξομολογήσεις, Παρασκευή ολόκληρη και Σάββατο ολόκληρο. Είμαι εδώ, σε αυτόν τον ναό. Χαίρομαι πολύ όταν έρχεστε. Πολύ χαίρομαι. Χθες, που είναι η παπαδιά, να τη ρωτήσω τι ώρα μπήκα απέναντι στο σπίτι, πρέπει να ήταν 12 παρά, μπορεί και 12 και, από τις 8 το πρωί. Και κάποια στιγμή το απόγευμα πίνακα και σκεφτόμουν τι έφαγα σήμερα, τι έφαγα σήμερα. Παίρνω τηλέφωνο την παπαδιά, λέω, έφαγα σήμερα. Λέει, δεν έφαγες. Ξέχασα να πάω. Απ' την αγάπη μου για όλους σας. Και οι χαιρετισμοί είναι 6 ώρα. Κάθε Παρασκευή. Και όποιος θέλει να στολίζει την Παναγία μας, που είναι μια Παναγία, τι Παναγία σπουδαία, αντίγραφο του Κύρκου, μας τα δώσανε τώρα από την Κύπρο, δώρο. Δώρο μεγάλο αυτό και θα μείνει για πάντα στο ναό αυτόν εδώ. Και την επόμενη Κυριακή που θα είμαστε στην άλλη ενορία, είναι το Σταύρο Προστινήσεως, κόψτε και κανένα λουλουδάκι αν έχετε. Φέρτε μας για να σας το ευλογήσουμε και να το ξαναπάρετε πίσω. Κυρίου δεηθώμε, βεβαίως και μετά τις λειτουργίες, πάλι είμαι εδώ, αλλά θα είμαστε όμως πολύ σύντομοι, γιατί συνήθως περιμένουν πολύ και όλοι θέλετε να φύγετε να πάτε στα σπίτια σας. Εδώ δίπλα, ο καφές για το μνημόσυνο θα είναι εδώ δίπλα στον πλάτα. Καλό καιρό έχει έξω. Ευλογία Κύριε και έλεος ενδευμάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε δικαία είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα